Ja pred nama što δύο, πέντε ονομάζεται πολλαπλασιασμός κλασμάτων. Είναι ένα μάθημα δώρο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να δούμε πώς γίνεται ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων, παιδιά. Ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων είναι μια πάρα πολύ εύκολη δουλειά. Πώς γίνεται? Αριθμητή επί αριθμητή και παρανομαστή επί παρανομαστή. Τέλος, αυτό είναι το μάθημα. Δεν έχω να πω πολλά ακόμα. Αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά σας τα λέει όλα. Ναι, έτσι γίνεται ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων. Αριθμητή επί αριθμητή και παρανομαστή επί παρανομαστή. Αδιαφορώ αν είναι ομόνυμα. Δεν χρειάζεται εδώ να είναι ομόνυμα. Δεν χρειάζεται να είναι ομόνυμα. Και ετερόνυμα να είναι, no problem. Κανένα πρόβλημα. Παράδειγμα. Δύο τρίτα επί τέσσερα δεύτερα. Τι βλέπουν τα μάτια μου? Όταν λέω τι βλέπουν τα μάτια μου, εννοώ τι πράξη και μεταξύ ποιανών πραγμάτων. Εδώ βλέπουμε την πράξη του πολλαπλασιασμού, αυτό βλέπουν τα μάτια μου. Μεταξύ κλασμάτων. Έχουμε πολλαπλασιασμό κλασμάτων. Και πώς γίνεται ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων? Αριθμητή επί αριθμητή, παρανομαστή επί παρανομαστή. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δεν θέλω να βιάζεστε να κάνετε την πράξη 2, 4, 8, 2, 5, 10. Εδώ πέρα θέλω λίγο να το κοιτάτε, παιδιά, μήπως υπάρχει καμία απλοποίηση. Κατευθείαν, δηλαδή, το 2 με το 2 φεύγει. Μπορεί να γίνει αυτή η απλοποίηση. Η απλοποίηση επιτρέπεται μόνο όταν έχω επί και διά. Αν έχει συν ή πλην, απαγορεύεται. Άρα, το 2 με το 2 φεύγει, όταν έχω ίδιο πράγμα στην αριθμητική, ίδιο πράγμα στο παρανομαστή διαγράφονται. Και τι μένει? 4 πέμπτα. Δεν κατάλαβα τι έκανες, Τάσο. Εντάξει, πάμε να το κάνουμε λίγο αλλιώς. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων. Αριθμητής επί αριθμητής. Παρανομαστής επί παρανομαστής. Άρα, 2, 4, 8. 2, 5, 10. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το οποίο φυσικά είστε υποχρεωμένοι να το απλοποιήσετε. Απλοποιώ με το 2, 8 δια 2, 4, 10 δια 2, 5. 4, 5. Ορίστε. Μπορεί να γίνει και έτσι. Επόμενο παράδειγμα. Τρία πέμπτα επί δύο τέταρτα. Τρία πέμπτα επί δύο τέταρτα. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων, άρα αριθμητής επί αριθμητής, παρανομαστής επί παρανομαστή. Άρα, δύο, τρεις, έξι, τέσσερις, πέντε, είκοσι. Και απλοποιώ με το δύο. Άρα, 3 δέκατα. Τέλος. Ανάγωγο το 3 δέκατα, δεν απλοποιείται περισσότερο. Πάμε να το ξαναδούμε λίγο. Το ίδιο. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων, άρα αριθμητή επί αριθμητή, παρανομαστή επί παρανομαστή. Εδώ είπαμε ότι δεν θέλω να βιάζεστε όπως βιάστηκα εγώ στην πάνω γραμμή 2, 3 να πείτε 6 και 4, 5 να πείτε 20. Θέλω να δείτε αν υπάρχουν απλοποιήσεις. Παιδιά, το 2 με το 4 απλοποιείται.
Το 2 διαιρείται με το 2, το 4 διαιρείται με το 2. Άρα λοιπόν, 2 δια 2, 1, 1 επί 3, 3. 4 δια 2, 2 και 2 επί 5, 10. Φυσικά βγάζουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Τρία επί 7, συγγνώμη, 3 έβδομα, επί 49, 15. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων, άρα αριθμητή επί αριθμητή, παρανομαστή επί παρανομαστή. Εδώ η πράξη είναι λίγο δύσκολη, πρέπει να τη σκεφτώ αρκετή ώρα, να τη κάνω κάπου εδώ σε μια γωνιά. Τέλος πάντων, πόσο να κάνει αυτό, άραγε 3 επί 49, πες 150, κόψε και 3, 147. Και κάτω η πράξη είναι δύσκολη, 7 επί 15, τέλος πάντων πες 70, 5, 7, 35, πες 105. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να κάνω και απλοποιήσεις. Εντάξει, okay. Πάμε να το δούμε. Το ίδιο. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων, άρα αριθμητής επί αριθμητής. Παρανομαστής επί παρανομαστής. Εδώ πέρα, παιδιά, δεν θέλω πάλι να βιαστώ όπως εδώ πάνω να κάνω την πράξη. Θέλω να δω αν υπάρχουν απλοποιήσεις. Υπάρχει απλοποίηση. Αυτό με αυτό. Το 7 τα απλοποιεί και τα 2. 7 δια 7, 1. 49 δια 7, 7. Και αυτό με αυτό έχει απλοποιήσει. Το 3 τα απλοποιεί. 3 δια 3, 1. 15 δια 3, 5. Άρα, 1 ή 7, 7. 1 ή 5, 5. Αυτό είναι. Αυτό το παράδειγμα το έκανα για να καταλάβετε ότι είναι πριν κάνετε την πράξη και βγουν τέρατα και βγουν γίγαντες, καλό είναι να κοιτάτε μήπως υπάρχουν απλοποιήσεις, παιδιά. Γιατί μπορείτε να βρείτε πολύ πιο γλυκό αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι και ανάποδο. Δεν θέλω την απλοποίηση. Φυσικά και αυτό, αν το προχωρούσε, 7 πέμπτα θα έβρισκα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τώρα άντε τρέχα να κάνεις απλοποίηση σε αυτό εδώ πέρα. Επόμενο παράδειγμα. Έξι τέταρτα επί 12 δέκατα όγδα ίσον. Αριθμητής επί αριθμητής, παρανομαστής επί παρανομαστής, δύσκολες πράξεις. Τέλος πάντων, 6 επί 12 κάνει πες 60 και 12, 72. Και ο παρανομαστής μου, δύσκολη πράξη και αυτή, τέλος πάντων πες ότι κάνει 40 και 32. Πόσο κάνει, παιδιά, 40, 4, 8, 32, 72. Και οτιδήποτε διαιρείται με τον εαυτό του, κάνει 1. Πάμε όμως να το δούμε πιο καλά. 6 επί 4, 6 τέταρτα με συγχωρείτε, επί 12 18. Αριθμητής επί αριθμητής, παρανομαστής επί παρανομαστής. Εδώ, παιδιά, πριν βιαστώ και κάνω πάλι αυτή την πράξη, καλό είναι να δω αν υπάρχουν τυχόν απλοποιήσεις.
Οι απλοποιήσεις επιτρέπονται, επαναλαμβάνω, γιατί έχω μόνο επί και διά. Αν είχα έστω ένα συν ή ένα πλην, θα ήταν απαγορευτική η απλοποίηση. Δεν μπορώ να απαγορώ να απλοποιώ όταν έχω συν και πλην. Για να δω. Αυτό με αυτό απλοποιείται, παιδιά. Και άλλες απλοποιήσεις έχουν τώρα αυτοί που είδα εγώ, λέω. Αυτό με αυτό απλοποιείται. Αυτό εδώ και αυτό εδώ απλοποιείται με το 4. Πόσο κάνει 4 δια 4? 1. 4 δια 4. 1. Και πόσο κάνει 12 δια 4? 3. Πάμε τώρα να απλοποιήσουμε αυτό με αυτό. Απλοποιούνται και αυτά με το 6. Πόσο κάνει 6 δια 6? 1. Πόσο κάνει 18 δια 6? 3. Άρα λοιπόν, 1 ή 3, 3. 1 ή 3, 3. 1. Φυσικά αυτός ο τρόπος, παιδιά, μπορεί να σας φαίνεται πιο δύσκολος, αλλά είναι πάντα προτιμότερος. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γνωρίζω, παιδιά, είναι ποιοι αριθμοί ονομάζονται αντίστροφοι. Αν έρθει κάποιος και μου πει ότι το α είναι αντίστροφο με το β, εγώ αμέσως πρέπει να καταλάβω ότι έχουν γινόμενο τη μονάδα. Δηλαδή ότι αν τα πολλαπλασιάσω, βγάζουν ένα. Αυτοί εδώ οι αριθμοί λέγονται οι αντίστροφοι αριθμοί. Πρέπει να ξέρω ότι όταν τους πολλαπλασιάσω, βγάζουν γινόμενο 1. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αντίστροφοι, αν τους πολλαπλασιάσω, έχουν γινόμενο τη μονάδα. Πού κολλάει αυτό με το σημερινό μάθημα? Αυτό κολλάει στα αντίστροφα κλάσματα. Ποια κλάσματα είναι αντίστροφα? Ας πούμε, ποιο είναι το αντίστροφο του 3 τέταρτα? Πολύ απλά θα το αναποδογυρίσω. Το αντίστροφο του 3 τέταρτα σίγουρα είναι το 4 τρίτα. Και πραγματικά, παιδιά, αν τα πολλαπλασιάσω, πόσο κάνει 3 επί 4, 4 επί 3. Φεύγει, 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 όταν φεύγουν όλα ένα. Άρα ναι, είναι αντίστροφο, γιατί έχει γινόμενο τη μονάδα. Ποιο είναι το αντίστροφο του 17 τρίτα? Το 3 17. Γιατί αν τα πολλαπλασιάσω, φεύγει το 3 με το 3, φεύγει το 17 με το 17 και όταν όλα φεύγουν, προσοχή, δεν μένει το 0, μένει μονάδα. Άρα είναι αντίστροφη, παιδιά, γιατί το γινόμενό τους βγάζει 1.